Η απόψη μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε δύο θέματα. Το ένα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά στην περίπτωση της βύθισης της ναυαρχίδας του Ευξήνου Πόντου, του στόλου του Ευξήνου Πόντου της Ρωσίας, αλλά και κάποιες αναφορές που γίνονται για τους φόνους των Ρώσων στρατηγών στην Ουκρανία. Και το άλλο θέμα είναι το κύριο θέμα δηλαδή της απόψης εκπομπής, είναι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, η επικείμενη επίσκεψη 15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον. Καταρχάς είχαμε μια διάψευση επίσημη σήμερα από τον εκπρόσωπο του Πενταγώνου των ΗΠΑ, ο οποίος διέψευσε τις πληροφορίες που είδαμε σε αμερικανικά μέσα ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι υποκλοπές, οι NSA δίνουν ακριβή στοιχεία, κάνουν τις τηλεφωνικές υποκλοπές, εντοπίζουν το ακριβές στίγμα που βρίσκονται οι σταθμοί διοικήσεως των ρωσικών σχηματισμών και άρα εκεί βρίσκονται και οι στρατηγοί και στη συνέχεια έρχονται οι βόμβες ακριβίας και τους σκοτώνουν. Γι' αυτό έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, 12 ανώτατους αξιωματικούς ταξιάρχους και στρατηγούς που έχουν πέσει νεκροί στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας. Μάλιστα γράφτηκε, πιστεύω, η εκτίμησή μου είναι ότι ήταν προπαγάνδα, ότι ακόμα και ο αρχιστράτηγος, ο Γερασίμοφ, ο οποίος επισκέφθηκε να διευθύνει τις επιχειρήσεις στο μέτωπο στην περιοχή του Λουγκάνσκ, βόρεια δηλαδή, δυτικά του Χάρκοφο, ότι εκεί δέχθηκε βλήματα, πυρά πυροβολικού πιθανόν, το σταθμός διοικήσεως που ήταν και μάλιστα γράφτηκε ότι τραυματίστηκε. Εκεί λοιπόν είχαμε τη διάψευση. Η διέψευση των ΗΠΑ είπαν ότι εμείς βοηθάμε, αλλά δεν δίνουμε τέτοια στοιχεία. Το επόμενο που είδαμε και πραγματικά είναι περίεργο είναι ότι τρία μέσα, ένα είναι το New York Times, το άλλο είναι το CBS και αν δεν κάνω λάθος η Washington Post, τρία αμερικανικά μέσα έγκυρα με κύρος, μάλιστα λέγοντας στα ρεπορτάζ τους ότι με βάση πληροφορίες από ανώνυμες πηγές των υπηρεσιών πληροφοριών, δηλαδή δεν έγραψαν ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις ή σύμφωνα με γενικώς με πληροφορίες που έχουμε, έγραψαν ότι από τις υπηρεσίες πληροφοριών ότι η ναυαρχίδα Μοσχβά βυθίστηκε, οι Ουκρανοί κατόρθωσαν να τη βυθίσουν επειδή πήραν συγκεκριμένα στοιχεία από τις αμερικανικές υπηρεσίες. Αυτό κατά την άποψή μου το διάβασα, θεώρησα ότι είναι μία πληροφορία που δεν υπάρχει λογική σκοπιμότητα για να δοθεί. Δηλαδή γίνεται αναφορά σε υπηρεσίες πληροφοριών που σημαίνει ότι είναι πληροφορίες που σε τόσο σημαντικά μέσα είναι διασταυρωμένες. Αποκλείεται New York Times να έγραφαν ένα άρθρο χωρίς να διασταυρώσουν το θέμα. Δηλαδή είναι και πολιτικό, δεν είναι καθαρά ειδησιογραφικό το θέμα. Οι ΗΠΑ δηλαδή μέσω των εφημερίδων ανακοινώνουν ότι εμείς βυθίσαμε το Μοσχβά, γιατί οι Ουκρανοί μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να το κάνουν. Παρεμπιπτόντως, πριν από λίγο διάβασα ότι και μία φρεγάτα πάλι εκεί στο Φιδονήσι φλέγεται γιατί δέχθηκε πύραυλο Νεπτούν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί οι ΗΠΑ στην ουσία ομολογούν μέσω πολύ έγκυρων εφημερίδων και ενός τηλεοπτικού σταθμού ότι βύθισαν οι ίδιοι στο Μοσχβά? Αυτό στην ουσία δείχνει ότι υπάρχουν στις ΗΠΑ κύκλοι που προκαλούν τη Ρωσία να απαντήσει. Διότι εάν οι πληροφορίες ήταν, ξέρετε, δημοσιογραφικές πληροφορίες, αυτό δεν δεσμεύει κανέναν. Όταν όμως το παίρνει πάνω της η Αμερική το θέμα και λέει στη Ρωσία, σου βύθισα τη φρεγάτα, άμα δεν κάνουμε και εσύ το ίδιο. Εδώ λοιπόν, διότι λογικά αυτό θα πρέπει να γίνει, όταν κάποιος σου κάνει κάτι πρέπει να απαντήσεις, διότι αν δεν απαντήσεις θα ακολουθήσει δεύτερο μεγαλύτερο, ακολούθησε η φρεγάτα και άλλα και άλλα και άλλα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Τι επιδιώκουν οι ΗΠΑ? Βλέποντας μήπως ότι η Ρωσία δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με την Ουκρανία, ασχέτως της εμπλοκής σε αυτό τον πόλεμο και της Αμερικής και της Αγγλίας και της Γερμανίας και της Σουηδίας, πάντως πολεμάμε την Ουκρανία. Ότι βλέποντας ότι υπάρχει, ότι δυσκολεύεται, ότι ίσως
εκτιμούν οι ΗΠΑ ότι έχει και αδυναμία. Την προκαλούν για να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο ή για να τεστάρουν τις αντοχές της, τις αντιδράσεις, τα αντανακλαστικά της. Αυτό είναι ένα ζήτημα πραγματικά πολύ σοβαρό και γι' αυτό ήθελα να το θίξω. Πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εύκολα. Ότι και να ήθελε ο Ζελένσκι να υπογράψει μια ταπεινωτική συμφωνία συνθηκολόγησης με την Ρωσία, τέτοιες ενέργειες δείχνουν, όπως αυτές που σας ανέφερα, ότι πλέον κάποιοι κύκλοι τουλάχιστον στις ΗΠΑ δηλώνουν φανερά ότι σε προκαλώ Ρωσία, σου βύθισα εγώ στην ουσία την ναυαρχίδα σου. Σήμερα είχαμε τη φρεγάτα, όπως σας είπα. Χθες είχαμε τις πληροφορίες που διαψεύστηκαν στο σκοτώνο για τους στρατηγούς, άμα θες να αντιδράσεις. Ένα σημαντικό θέμα, πιστεύω. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνω εγώ. Και αφήνω φυσικά και εσάς τους τηλεθεατές μας να προβληματιστείτε με το θέμα. Αν έχει κάποιος να πει κάτι, ας το γράψει σε σχόλιο, να το μοιραστούμε, να το διαβάσουν και οι υπόλοιποι φίλοι του καναλιού. Το δεύτερο θέμα είναι η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, στις ΗΠΑ. Καταρχάς, είναι μια επιτυχία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός πηγαίνει στις ΗΠΑ και δεν θα συναντήσει απλά τον πρόεδρο Biden στο Λευκό Οίκο, δεν θα γίνει δεκτός στο Λευκό Οίκο απλώς από τον πρόεδρο Biden, θα μιλήσει και στο Κογκρέσο. Ιδιαίτερα το δεύτερο, διότι στο Λευκό Οίκο γίνονται δεκτοί πολλοί αρχηγοί κρατών, αλλά στο Κογκρέσο είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν την τύχη και την ευκαιρία να αναπτύξουν τις θέσεις της χώρας τους στο Κογκρέσο, που επαναλαμβάνω στις ΗΠΑ η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία έχουν διακριτούς ρόλους, υπάρχει η διάκριση των εξουσιών και η νομοθετική εξουσία πραγματικά ασκεί εξουσία στις ΗΠΑ. Άρα είναι και μια επιτυχία ασχέτως της κατάληξης και είναι και μια ευκαιρία, πιστεύω, για την Ελλάδα. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό το ταξίδι, παρότι επαναλαμβάνω, καταρχάς είναι μια επιτυχία, το χαρακτηρίζω έτσι, δεν γίνεται με καλούς ίωνος. Και να εξηγήσω γιατί. Είχαμε πρώτα την επίσκεψη της Υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ της κυρίας Νούλαν. Τουρκία, Ελλάδα, Κύπρο. Και ιδιαίτερα στην Κύπρο είχαμε και κάτι πολύ δυσάρεστο. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε θα πάω να επισκεφτώ στη συνέχεια και τον πρόεδρο Τατάρ. Και εκεί είχαμε αντιδράσεις. Γύρισε και μίλησε με έναν σύμβουλό της, ο οποίος σύμβουλος της είπε ότι είναι λάθος, δεν είναι η θέση των ΗΠΑ τώρα, μπορεί να είναι αύριο αυτή, να αναγνωρίσουμε τον Τατάρ. Και να ήταν το θέμα της χρονοκαθυστέρησης ίσως. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησε να το μαζέψει. Γι' αυτό το θέμα είχαμε ένα εκπληκτικό άρθρο από τον Μάικλ Ρούμπιν, έναν Αμερικανό πρώην διπλωμάτη, σύμβολο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, ή μάλλον όχι διπλωμάτη, σύμβολο στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Υπουργείο Άμυνας, ο οποίος στην ουσία περνά γενναίες 14 στην Ούλαν. Δεν έχουμε χρόνο να σας διαβάσω το άρθρο, αλλά λέει, το έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, το έχουμε και στην ιστοσελίδα μας, λέει ότι όταν κυρία Νούλαν πηγαίνεται στην Κύπρο και αποκαλείται πρόεδρο των Τατάρ και μάλιστα τον επισκέπτεστε, είναι σαν να επισκέπτεστε τον Πισούριν, πώς λέγεται ο πρόεδρος της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντονέτσκ. Δεν έχει καμία διαφορά. Ό,τι είναι το Ντονέτσκ είναι και τα κατεχόμενα. Όταν επισκέπτεστε τα κατεχόμενα και κατά κάποιο τρόπο τα νομιμοποιείτε, είναι σαν να ανοίγει τον δρόμο σε έναν άλλον ηγέτη ή σαν να επισκέπτετε εσείς οι ίδιοι τον Ντονέτσκ, για το οποίο έχετε βάλει κυρώσεις και στους ίδιους τους ηγέτες των λαϊκών δημοκρατιών εκεί στις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, αλλά και στη Ρωσία. Γιατί ακολουθείτε αυτή τη πολιτική δύο μέτρων και δύο σταθμών. Εν πάση περιπτώσει, λέει πολύ σκληρές κουβέντες. Ίσως κάποια στιγμή να το διαβάσουμε όλο το άρθρο, γιατί πραγματικά έχει μεγάλη σημασία. Πάντως, η κυρία Νούλαν
με την επίσκεψή της έδειξε ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι τα ενεργειακά αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου και πώς αυτά θα φτάσουν στην Ευρώπη. Μία ανάγκη που συνδυάζεται με την ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι αναφέρθηκε και η ανάγκη να απεξαρτηθεί η Τουρκία από το ρωσικό φυσικό αέριο. Γράφω το άρθρο της Κυριακής τώρα, στο οποίο είδα ότι η εξάρτηση της Τουρκίας από το ρωσικό φυσικό αέριο είναι 33,5%. Ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μετά το Ιράν, μετά το Αζερβαϊτζάν. Άρα έχει ήδη μεγάλη εξάρτηση και λέει η κυρία Νούλα, για να μηδενιστεί αυτό το 33%, από κάπου πρέπει να πάρει η Τουρκία φυσικό αέριο, να πάρει από το Ισραήλ. Για να πάρει όμως από το Ισραήλ, πρέπει να χτιστεί ένας αγωγός. Και αυτός ο αγωγός να περάσει είτε από την ΑΟΣ της Συρίας, πράγμα αδύνατο όσο είναι εκεί ο Άσαντ, είτε από την Ξηρά, από το έδαφος της Συρίας, πράγμα αδύνατο όσο είναι εκεί ο Άσαντ, είτε από την ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, πράγμα με βάση τη λογική τη δικιά μας αδύνατον, αφού η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και εκεί είναι το πρόβλημα, πιστεύω. Ότι θα επιδιώξει η Τουρκία, για όσους πιστεύουν ότι η Τουρκία θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία για να πάρει το φυσικό αέριο, πιστεύω ότι δεν έχουν διαβάσει ποια είναι η πολιτική της Τουρκίας για την Κύπρο. Η Κύπρος και όχι το Αιγαίο είναι το μεγαλύτερο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. Απλά η Τουρκία θεωρεί ότι το έλυσε, γι' αυτό προβάλλει το Αιγαίο. Μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τουρκίας, το εθνικό πρόβλημα εξωτερικής πολιτικής, είναι το κουρδικό. Ακολουθεί η Κύπρος και μετά είναι το Αιγαίο. Άρα, όσοι πιστεύουν ότι θα αναγνωρίσει η Τουρκία την Κυπριακή Δημοκρατία για να ακολουθήσει συνέχεια ο αγωγός, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναδιαβάσουν ποια είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και είμαι σίγουρος ότι θα αναθεωρήσουν την άποψή τους. Εδώ λοιπόν τι είναι πιθανό να γίνει. Πιστεύω ότι αυτό το ζήτημα θα παιχτεί στην Ουάσιγκτον. Εν πάση περιπτώσει, το πιο πιθανό είναι να ζητήσουν να μεταφερθεί το Αιγαίο χωρίς να λυθεί το Κυπριακό και χωρίς να αναγνωριστεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Θα προσπαθήσουν να βρουν μια τέτοια λύση. Την είπε άλλωστε ο Τατάρ, δώστε μας λέει το φυσικό αέριο και μετά θα λύσουμε το Κυπριακό. Δηλαδή δώσε το όπλο, το έχουμε πει, δώσε το όπλο που κρατάς στα χέρια σας και μετά ανάτε να πολεμήσουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, το ανέφερα το ζήτημα αυτό, να το έχουμε υπόψη μας, θα το βρούμε μπροστά μας. Αμέσως μετά την επίσκεψη της κυρίας Νούλαν, ακολούθησε επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη. Δεν έχω πληροφορίες, είμαι όμως πραγματικά βέβαιος ότι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη σχετίζεται με την επίσκεψη της κυρίας Νούλαν. Δηλαδή, το είπε άλλωστε και ο κύριος Πάγια, εγώ στήριξα την επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη. Άρα το ζήτημα εκεί, το κύριο θέμα της συζήτησης, παρότι η Τουρκία, θα δούμε παρακάτω τι έγινε, τι έβαλε, τι είπε ότι θα βάλει στο τραπέζι, σχετίζεται η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη, σχετίζεται με την επίσκεψη της κυρίας Νούλαν. Την Δευτέρα, 9 Μαΐου, την ώρα που ο κόσμος όλος θα περιμένει να δει τι θέλει να μας πει με την παρέλαση ή αν πήκε με κάποια δήλωση ο Πούτιν την ημέρα της νίκης για τον πόλεμο και γενικά για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτόν τον πόλεμο και την σύγκρουση με τη Δύση, έχουμε την διάσκεψη, συνδιάσκεψη των τεσσάρων, 3+1. Υπουργοί Εξωτερικών, δηλαδή Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Εδώ λοιπόν θα γίνει τηλεδιάσκεψη. Εδώ υπάρχουν πληροφορίες, από την Κύπρο είναι πληροφορίες που λένε ότι επειδή δεν ήταν εύκολο να βρεθεί η ημερομηνία που όλοι θα είχαν κενή ημέρα, μια κοινή ημέρα για να συναντηθούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζήτησαν επίσπευση αυτής της συνδιάσκεψης και την κάνουν με τηλεδιάσκεψη. Γιατί επίσπευση? Για να προηγηθεί της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτήν τη Δευτέρα, την τηλεδιάσκεψη του 4+1, θα συζητηθεί το ένα και μοναδικό ζήτημα, που είναι το ενεργειακό και πώς θα γίνει η απεξάρτηση της Τουρκίας
από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και εκεί φυσικά εδώ θα πάει πακέτο και τα F-16 και όλα αυτά για να μην χάσουμε, τα ξέρετε αυτά, την Τουρκία, να μην πάει με τη Ρωσία, και αυτά έχουν υποθεί σε προηγούμενες εκπομπές. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να θίξω λίγο το θέμα της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη, γιατί πραγματικά τώρα που βλέπουμε από μια κάποια απόσταση εκείνη την επίσκεψη, μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για αυτά που θα συζητηθούν τη Δευτέρα και κυρίως για αυτά που θα βρει μπροστά του στην Ουάσιγκτον σε περίπου 10 ημέρες. Η επίσκεψη λοιπόν, η ανακοίνωση της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, η σχεδιαζόμενη υποδοχή του στο Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, και η πρόσκληση που το απίθανε η πρόεδρος της Βουλής Νάνση Πελόζη να μιλήσει στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εκτίμησή μας, πυροδότησε τον μπαράζ παραδιάσεων και υπερπτήσεων από πλευράς της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας 27 Ιουλίου του 2022. Η Τουρκία, αφού εξασφάλισε από την κυρία Νούλαν ότι εγώ θα μου δώσετε φυσικό αέριο για να σας κάνω τη χάρη να απεξαρτηθώ από τη Ρωσία, αφού το εξασφάλισε αυτό, η Τουρκία βάζει για την ατζέντα της τώρα τη συζήτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Λέει δηλαδή στις ΗΠΑ, όχι σε εμάς, κοιτάξτε, ό,τι συζητήσετε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να ξέρετε ότι αν μας βάλετε στο τραπέζι να συζητήσουμε, εγώ έχω στο τραπέζι και αυτά τα θέματα. Πάμε λοιπόν να δούμε. Η Τουρκία με τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις ήθελε να δείξει ότι στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να συμβουλεύσουν τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με ή χωρίς εισαγωγικά, να συμβάνει στην επίλυση των ελληνοτουρκικών προβλημάτων, η ατζέντα είναι αυτή που δείχνουν οι συγκεκριμένες ενέργειες της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και οι ενέργειες του πολεμικού ναυτικού που λίγες μέρες πριν ολοκλήρωσε την άσκηση Γαλάζια Πατρίδα, παρουσία μάλιστα και αξιωματικού των ΗΠΑ. Με δεδομένο ότι η επίσημη θέση της Ελλάδας είναι ότι δεν υπάρχουν ελληνοτουρκικά προβλήματα, αλλά παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις, αφού το μόνο εκρεμές ζήτημα μεταξύ της Ελλάδας και Τουρκίας είναι η οριοθέτηση της Συμφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, η Τουρκία θέλησε να τονίσει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ποια είναι η δική της ατζέντα με τις παραβιάσεις, σε περίπτωση που οι ΗΠΑ συμβουλέψουν τις δύο χώρες να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να βρουν μια λύση στη λογική win-win ή καζάν-καζάν, όπως είναι οι Τούρκοι. Να θυμίσουμε σε όσους ενδεχομένως το έχουν ξεχάσει ότι ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος του ΑΚΕΠ στην Τουρκία, ο Ομέρ Τσελίκ, επιβεβαιώνοντας πριν εμείς να μάθουμε τίποτα από τα ελληνικά μνημεία ή από τις επίσημες αρχές τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη, που είχε προγραμματιστεί τις 13 Μαρτίου, από τις 7 Μαρτίου, δηλαδή μια εβδομάδα περίπου πριν, αφού κατηγόρησε την Ελλάδα ότι διαδίδει fake news εις βάρος της Τουρκίας για το μεταναστευτικό, η Τουρκία ενοχλείται όταν η Ελλάδα καταγγέλει την Τουρκία ότι με σχέδιο στέλνει μετανάστες αλλοδαπούς και στην Κύπρο και στην Ελλάδα για να εξυπηρετήσει τα δικά της σχέδια. Ενοχλείται από αυτό και αυτή είναι η απόδειξη. Αφού λοιπόν κατηγόρησε την Ελλάδα ότι διαδίδουμε fake news και ότι τρυπάμε βάρκες στο Αιγαίο, αφού μας υπενθύμησε τα δικαιώματα της Τουρκίας στη Γαλάζια Πατρίδα και του ψευδοκράτους τα δικαιώματα, έσπευσε να δηλώσει μεταξύ άλλων τα εξής: άκουσον. Ο πρόεδρος Ερντογάν θα θέσει στις 13 Μαρτίου όλα τα θέματα στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ο φάκελος της Ελλάδας είναι περιεκτικός, είναι μεγάλος φάκελος. Υπάρχουν πολλά ζητήματα από τις έρευνες φυσικού αερίου μέχρι το θέμα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τελευταία η Ελλάδα βλέπουμε ότι προσπαθεί τα διμερή ζητήματα που χρήζουν επίλυσης να τα αναγάγει σε τουρκοευρωπαϊκά θέματα. Και αυτό ενοχλεί πολύ την Τουρκία. Αλλά είναι εξαιρετικά λάθος αυτή η προσέγγιση. Βέβαια, ό,τι δεν μας βολεύει είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να το καταλάβει αυτό. Είμαστε γείτονες, ζούμε μαζί και αυτά τα ζητήματα μπορούμε να τα λύσουμε οι δυο μας. Η ευαισθησία που έχει η Τουρκία για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ή να επικριθεί. Και εδώ είναι που είπα, και δεν κάνει η Ελλάδα διάβημα για τη Γαλάζια Πατρίδα. Και στην Τουρκία, αλλά και σε όσους στέλνουν παρατηρητές. Και να στείλει και διαβήματα όπου αλλού συμμετέχει η Τουρκία σε διεθνή φόρα. Ο φάκελος περιλαμβάνει από το συζητήσεων του Μητσοτάκη Ερντογάν,
από το θέμα της υφαλοκρηπίδας μέχρι και τη στρατιωτικοποίηση των νησιών εκ μέρους της Ελλάδας, και όλα αυτά θα συζητηθούν φυσικά, γιατί αυτά συμβαίνουν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Τρυπάει βάρκες μεταναστών προσφύγων από τη Συρία, από την Ανατολική Μεσόγειο, τους υποβάλλει σε βασανιστήρια, και αυτά γίνονται μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Για την Ελλάδα, ο Τούρκος, ο διακινητής, ο εγκληματίας, εγκαλεί το θύμα ότι δεν κάθεται για να εφαρμόσει η Τουρκία το σχέδιό της να μας κάνει μια μουσουλμανική χώρα εμάς και τη μισή Ευρώπη. Πρέπει να σταματήσει να θέτει υπό αμφισβήτηση τα δικαιώματα της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή πρέπει να δεχτούμε ότι το Μεσόγειο είναι τουρκικό. Μιλάμε για τουρκικός παραλογισμός, τρέλα κανονική. Όλα αυτά τα είπε την παραμονή της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Φυσικά υπάρχει και το ζήτημα της Τουδουβουκού και το άνοιγμα των Βαρουσίων. Η Ελλάδα και η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζουν την απέρπιδα εκστρατεία. Σαν να μας λέει δηλαδή παραδοθείτε, είναι τελειωμένα αυτά. Η Τουδουβουκού είναι κυρίαρχο κράτος και πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό σε αυτό. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνουν στη βάση δύο κρατών για τη λύση του Κυπριακού. Άρα έβαλε και το Κυπριακό μέσα. Όπως είπα, είναι μεγάλος ο φάκελος. Υπάρχουν μηχανισμοί που λειτουργούν, αλλά δεν χρειάζεται να κρύβουμε τις διαφορές μας πλέον. Γι' αυτό το λόγο όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν αναλυτικά σε αυτή τη συνάντηση που θα γίνει μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Ο πρόεδρός μας φυσικά, ο Ταϊπ Ερντογάν, εδώ και καιρό δίνει ηχηρά μηνύματα σε αυτό το θέμα. Τα είδαμε με τις 180 παραβιάσεις και με τις 42 υπερτήσεις. Η πολιτική μας θα εξηγηθεί για άλλη μια φορά στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αυτές είναι οι δηλώσεις. Ακούστε, μια εβδομάδα πριν κάνει αυτές τις δηλώσεις, ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, του κυβερνώντος κόμματος, ιδιαίτερη βαρύτητα, ακούστε τι έγινε. Όταν ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ έκανε τις συγκεκριμένες απαράδεκτες δηλώσεις, δεδομένης της βαρύτητας και των δηλώσεων και της θέσης του κυρίου Τσελίπ, θα περίμενε κανείς μια αντίστοιχη δήλωση από ελληνικής πλευράς, η οποία θα έβαζε τα πράγματα στη θέση τους ή ακόμα θα προχωρούσε και σε ακύρωση της συνάντησης. Τι είναι αυτά που λες, ρε Καραγκιόζη? Εγώ έρχομαι να συζητήσω εκεί για μια διαδικασία εξομάλυνσης και εσύ μου βάζεις όλες τις διεκδικήσεις, τις παράνομες και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας? Ή έπρεπε να γίνει μια δήλωση και να πει ένα θέμα μόνο υπάρχει να συζητηθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η οριοθέτηση Αζώνης και Φαλακουπίδας ή να ακυρωθεί η συνάντηση? Εμείς δεν θυμόμαστε να έγινε κάποια ανακοίνωση από το ελληνικό ΙΠΕΞ, εκτός και αν μας διαφεύγει κάτι τέτοιο. Ενώ η συνάντηση έγινε και μάλιστα σε πολύ καλό κλίμα, όπως μας είπαν, με χαλβάδες και για τις αστειότητες με τους χαλβάδες, καλύτερα να μην πούμε τίποτα. Απλά να σημειώσουμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάψουν να εξευτελίζουν την Ελλάδα. Και ή από εκεί και ή από εδώ. Πάντως, πέραν του εξευτελισμού με τους χαλβάδες και τις ανοησίες που μας έδεραν κάποιοι που αυτοαποκαλούνται δημοσιογράφοι, ότι ανοίγει μια νέα σελίδα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, ότι αποφασίστηκε η αποκλιμάκωση, ότι περνάμε πλέον σε μια θετική ατζέντα. Ένας τρίτος παρατηρητής, για παράδειγμα από την Ουάσιγκτον, δικαιολογημένα θα σκέφτηκε ότι αφού δεν έβγαλε ανακοίνωση για τις δηλώσεις της ΕΛΙΚ και αφού έγινε και μάλιστα σε τόσο καλό κλίμα η συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, τότε η Ελλάδα, έστω και ατύπως, δέχεται την ατζέντα που ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ. Είναι λογικό να σκεφτεί κάποιος τρίτος έτσι. Και επειδή οι Τούρκοι δεν εμπιστεύονται τη ΣΥΠΑ, ήθελαν να επιθυμήσουν στην Ουάσιγκτον, παραμονές της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον, ειδικά μετά τη δήλωση Biden για την γενοκτονία που διέπραξαν οι Τούρκοι εναντίον των Αρμενίων, ότι η ατζέντα, μην ξεχνάτε εκεί στην Ουάσιγκτον, ότι η ατζέντα είναι αυτή που περιέγραψε ο Τσελίπ. Γι' αυτό έκανα προχτές τις υπερπτήσεις και τις παραβιάσεις. Ήθελα να επιθυμήσουν όχι σε εμάς, στις ΗΠΑ, πάνω σε ποιο πλαίσιο είναι διατεθειμένοι να βρουν λύσεις στα ελληνοτουρκικά προβλήματα όπως τα θεωρεί η Τουρκία. Όλα μέσα δηλαδή. Και το έπραξαν με τον πιο προκλητικό και ξεδιάντροπο τρόπο, χωρίς μάλιστα να έχουν κανέναν ενδιασμό ότι αυτό που κάνουν μπορεί να το χρησιμοποιήσει η ελληνική πλευρά, είτε οι Έλληνες της Αμερικής, είτε και το ελληνικό κράτος, για να δυσχεράνει την πώληση των F-16 Viper. Και φαίνεται ότι οι Τούρκοι δεν έχουν κανέναν ενδιασμό ότι τα F-16 θα τα πάρουν, αφού έχουν λάβει σχετικές διαβεβαιώσεις από το State Department ότι το θέμα αυτό είναι λυμένο και ότι ο σκόπελος του Κογκρέσου θα ξεπεραστεί. Έχω δει δημοσιεύματα που λένε ότι το βαθύ αμερικανικό κράτος έχει επηρεάσει κόγκρεσμα, βουλευτές
και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι θα ψηφίσουν υπέρ της παράδοσης των F-16 στην Τουρκία. Δεν το προεξοφλώ, γιατί έχουμε ισχυρά χαρτιά και εμείς στο Κογκρέσο και δεν είναι μόνο ο Μενέντες, όμως η Τουρκία, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι έχει μια βεβαιότητα ότι τελικά τα 40 F-16 θα τα αγοράσει και οι συλλογές για τα 80, για τον εξυγχρονισμό των 80 σε Viper, ότι θα δοθούν από τις ΗΠΑ. Άρα, γι' αυτό έκανε τις υπερπτήσεις. Σου λέει, αφού πήρα τις διαβεβαιώσεις, να κάνω και τις υπερπτήσεις, να θυμίσω στους Αμερικανούς ποια είναι η ατζέντα, πώς εγώ είμαι, με βάση ποια δεδομένα είμαι εγώ αποφασισμένος να καθίσω και να συζητήσω με την Ελλάδα και να τα βρω. Τα διάβασα, τα ακούσα. Άρα δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει ενδεχομένως ο κ. Μητσοτάκης στην Ουάσιγκτον. Υπάρχουν κι άλλα, τα οποία ελπίζω να τα συμπεριλάβουν στο φάκελο οι διπλωμάτες που προετοιμάζουν την επίσκεψή τους στη ΣΥΠΑ, οι οποίοι ελπίζω να μην είναι οι ίδιοι που προετοίμασαν την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη, που αποδείχθηκε ένα πολιτικό-διπλωματικό βατερλό. Είδατε τι μας έλεγαν και είδατε πού οδηγηθήκαμε. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι πέρα από αυτά που είπε ο Τσελίκ, το κύριο ζήτημα που θα συζητηθεί θα είναι πώς θα μεταφερθεί το φυσικό αέριο και του Ισραήλ και της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία, επαναλαμβάνω, σε μια περίοδο που υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις στην Ευρώπη. Είδαμε η Ιταλία που ως τώρα το έπαιζαν Αυστριακοί, ότι οι Ιταλοί πλέον είναι κοντά μας, θέλουν τον EastMed. Άρα θεωρώ ότι, είπα από την αρχή ότι είναι μια πολύ σημαντική επίσκεψη και επιτυχία του Έλληνα Πρωθυπουργού που θα επισκεφθεί και την ΟΑΣΥ που θα γίνει εκτός στο Λευκό Οίκο αλλά και στο Κογκρέσο. Θα πρέπει να πάει, το έχουμε ξαναπεί, θωρακισμένος, οπλισμένος, με εθνική αυτοπεποίθηση, να υπενθυμίσει στις ΗΠΑ σε εχθρούς και φίλους, γιατί έχουμε και εχθρούς, οι εχθροί είναι οι σύμμαχοι των Τούρκων στην Ουάσιγκτον, να υπενθυμίσει ότι η Ελλάδα έδωσε πολλά στις ΗΠΑ. Θεωρώ ότι ακόμα και η εσπευσμένη ψήφιση της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας γίνεται για να πάει οπλισμένος ο Έλληνας Πρωθυπουργός και να πει ορίστε ψήφισα και τη συμφωνία, μια συμφωνία που είναι ετεροβαρής υπέρ των ΗΠΑ. Μην γελιόμαστε. Δίνουμε πολλά και προσδοκούμε έστω και λίγα. Όχι να προδοθούμε για άλλη μια φορά, όπως έγινε με την Κύπρο το 1974, να μας κρεμάσουν και να ικανοποιήσουν τις απαράδεκτες αξιώσεις της Τουρκίας, όπως τις ανέφερε ο κύριος Σελίκ και όπως σας τις διάβασα πριν από λίγο. Πρέπει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός να πάει με εθνική αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ. Αυτό το πράγμα που υπήρχε με τον αντιαμερικανισμό στην Ελλάδα, με τον οποίο έκαναν καριέρα πολλοί πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ηθοποιοί με τον αντιαμερικανισμό και ο οποίος με τον τρόπο δεν ήταν πολιτική πράξη να απαιτεί από τις ΗΠΑ να διορθώσει το έγκλημα που έγινε στην Κύπρο. Ήταν ένας τυφλός αντιαμερικανισμός με εγκλήματα πολλές φορές που έκανε κακό στα εθνικά μας συμφέροντα. Η κριτική στην πολιτική των ΗΠΑ είναι επιβεβλημένη όταν βλάπτει τα εθνικά μας συμφέροντα. Μέχρι εκεί. Άρα η Ελλάδα δίνει πολλά. Έχει εξαλειφθεί, επαναλαμβάνω, και ο τυφλός αντιαμερικανισμός από την Ελλάδα. Υπογράφουμε τη συμφωνία, δώσαμε τη Σούδα, δώσαμε τη Λάρισα, δώσαμε τη Σκύρο, δώσαμε την Αλεξανδρούπολη, δώσαμε. Μη μας προδώσει για άλλη μια φορά η Ουάσιγκτον. Και δεν αναφέρομαι στις ΗΠΑ γενικώς, αναφέρομαι σε συγκεκριμένα κέντρα, κυρίως στο State Department, που μαγειρεύουν αυτή την συνεννόηση με την Τουρκία, που θα είναι μια συνεννόηση που κατά πώς φαίνεται θα ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις παράλογες απαιτήσεις της Τουρκίας και φυσικά θα είναι ετεροβαρής εις βάρος της πατρίδας μας. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει τη Δευτέρα στη συνάντηση των τεσσάρων. Θα είμαστε εδώ να κάνουμε ίσως και άλλη μια εκπομπή πριν την επισκέψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνει πολύ καλή προετοιμασία, να εργαστούν οι Έλληνες διπλωμάτες πάνω σε όλα τα σενάρια του τι μπορεί να τεθεί στο τραπέζι για να είναι έτοιμος ο Έλληνας Πρωθυπουργός να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση του προκύψει στη διάρκεια της επίσκεψης στις ΗΠΑ. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε.
Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ίσως αύριο μεθαύριο να κάνουμε άλλη μια εκπομπή. Εύχομαι να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα είμαστε εδώ, όπως σας είπα, για να σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Καληνύχτα σας. Thank you.